Μετά από τις σύντομες διαφημίσεις μας, ξαναδώ για την υγεία μας, με θέμα σημερινό ιατρικό τα νύχια μας, που δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, αλλά και υγείας τελικά. Μας αναλύσατε αρκετές παθήσεις. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι όσες κυρίες δεσποινίδες φροντίζουμε και βάφουμε τα νύχια μας, πρέπει αναδιαστήματα να τα ξεβάφουμε για να παρατηρούμε τι υπάρχει από κάτω. Να μην τα αφήνουμε δηλαδή για μεγάλο διάστημα βαμμένα, ίσως, έτσι. Ναι, σίγουρα πρέπει να προσέχουμε τα νύχια. Ούτως ή άλλως η αλλαγή, θα μιλήσω για αυτό το κομμάτι λίγο αργότερα. Πολλές φορές μου έχει συμβεί και εμένα προσωπικά να έρθουν στο γιατρείο κορίτσια. Είχα βαμμένα τα νύχια και όταν έβγαλα το μανό, είχα μια πράσινη κυλίδα, για παράδειγμα. Που είπαμε πράσινες κυλίδες, σε τι αντίθεση. Ψευδομονάδα. Άλλη πάθηση είναι αυτή. Οι μύκητες. Θα ήθελα να δούμε τις υπόλοιπες εικόνες. Το 13, σήμερα σας δείχνω αρκετές εικόνες, αλλά πιο πολύ πραγματικά, θα ήθελα. Καλά κάνετε και μας δείχνετε. Θα ήθελα έτσι ο κόσμος να ευαισθητοποιείται και να πει: το νύχι μου έχει μια πράσινη κυλίδα, έχει μια μαύρη κυλίδα, έχει κάτι που δεν είχε μέχρι τώρα. Ναι, ακριβώς. Όπως βλέπετε, αυτό το νύχι είναι μια μόλυνση με ψευδομονάδα. Είναι πολύ σχετικά εύκολο στη θεραπεία, αλλά είναι και ένα πολύ επικίνδυνο μικρόβιο. Γιατί? Επειδή αν μπαίνει στην κυκλοφορία, μπορεί να προκαλέσει αρκετές λοιμώξεις και μάλιστα. Ναι. Η επόμενη εικόνα θα ήθελα να την δείξετε. Όπως βλέπετε, αυτό το νύχι είναι πράσινο, είναι ακριβώς την μύκητες ίδια. Μύκητες δεν είναι αυτό, γιατρέ? Όχι, είναι ψευδομονάδα. Είναι ένα μικρόβιο που λέγεται ψευδομονάδα, που αγαπάει και αυτό πολύ την υγρασία, που μεταδίδεται, ίσως καμιά φορά μπορεί να μεταδίδεται και δεν υπάρχει μια σωστή περιποίηση των νυχιών. Τα εργαλεία μπορεί να μην είναι καλά αποστηρωμένα και μεταδίδεται. Η επόμενη εικόνα είναι εύκολο να την δείξετε. Όπως βλέπετε, αυτή είναι ψευδομονάδα. Είναι πάλι πράσινα, αλλά είναι γύρω από την κήτη του. Ναι. Αυτό λοιπόν, παρατηρώ. Εδώ είναι μια κυρία η οποία χρησιμοποιεί πάρα πολύ το νερό. Τα χέρια της τα έχει συνέχεια στο αυτό νερό. Αυτό με το νερό, γιατρέ μου. Και τι είναι ένα κομμάτι το οποίο θα σας πω λίγο αργότερα τι μπορούμε να κάνουμε να προστατευτούμε. Δεν είναι μόνο μία βλάβη, όπως βλέπετε, είναι πολλαπλές βλάβες. Επίσης και η επόμενη εικόνα, αν είναι εύκολο να την δείξουμε, είναι κάποια νύχια έχουν αυτό το πρόβλημα. Εδώ είναι έντονο όμως. Είναι έτσι, αρκετά έντονο, ναι. Αλλά εδώ δεν είναι πράσινα. Είναι πράσινα τα άλλα δύο. Ίσως ναι. Αλλοιώνεται το χρώμα. Ναι, αλλοιώνεται λίγο το χρώμα. Και δεν είναι όλα, έτσι. Είναι το ένα χεράκι, νομίζω. Ναι, στο ένα χέρι. Αλλά είναι πολύ μεγάλο. Είναι, στην αρχή σας έδειξα μία βλάβη, πολλαπλές βλάβες και εδώ είναι μεγάλες βλάβες σε δύο νύχια. Ναι. Αλλά όχι στα υπόλοιπα. Συμβαίνει και αυτό. Ναι. Πολλές φορές συνυπάρχουν κάποιες παθήσεις, ψευδομονάδα με μύκητες για παράδειγμα. Αν είναι εύκολο να δείξουμε τις επόμενες δύο φωτογραφίες, μύκητες είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλοί έχουν, όπως βλέπετε, συνυπάρχει εδώ ψευδομονάδα και μύκητες. Ναι. Και η επόμενη φωτογραφία, αν είναι εύκολο, όπως συνυπάρχουν ψευδομονάδα και μύκητες. Αυτή την περίπτωση είναι μια περίπτωση που είναι λίγο πιο δύσκολη στη θεραπεία, επειδή πρέπει να κάνεις διπλή θεραπεία και για τους μύκητες και για την ψευδομονάδα. Και ήθελα να πω ουσιαστικά ότι τις συνυπάρχουν, μπορεί να συνυπάρχουν. Σοβαρή βλάβη εδώ, έτσι. Σοβαρές βλάβες, ναι. Στις επόμενες εικόνες θα ήθελα να σας δείξω κάποιες εικόνες μόνο με όνειγο μυκητιάσης, οι οποίες μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές. Η επόμενη εικόνα, το 18-19, οι επόμενες εικόνες δείχνουν όνειγο μυκητιάση που υπάρχουν σε διάφορες μορφές. Σε δύο νύχια. Εδώ είναι μια περίπτωση η οποία υπάρχει και μια μικρή ονειχοντιστροφία. Λίγο αργότερα ναι. θα σας δείξω κάποιες περιπτώσεις. Στις αρθρώσεις εννοείται. Ονειχοντιστροφία. Τα νύχια δεν είναι φυσιολογικά. Μεγαλώνουν για κάποιο λόγο λίγο παράνομα, θα μπορούσα να το πω. Ναι. Δεν είναι φυσιολογικά νύχια που έχουν απλώς μύκητες. Είναι νύχια τα οποία έχουν και μια δυσμορφία, μπορώ να πω. Ονειχοντιστροφία λέγεται. Και επίσης, επόμενες εικόνες, αν είναι εύκολο, όπως βλέπετε, ονειχοντιστροφία και μύκητες. Η επόμενη εικόνα. Το διαβητικό πόδι έχει να κάνει και με πρόβλημα στα νύχια. Ναι. Όπως βλέπετε, οι μύκητες δεν είναι σε όλα τα νύχια, είναι μόνο σε δύο νύχια. Στα μικρά νύχια γενικά εμφανίζονται στα μεγάλα δάχτυλα. Εδώ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που εμφανίζεται στα μικρά νύχια. Ναι, πραγματικά. Στα νύχια των άλλων. Προτιμάει τα μικρά νύχια τα αυτή μικρά η πάθηση. Νύχια. Η ονειχομυκητιάσης είναι μια πάθηση η οποία είναι πολλές φορές δεν είναι πολύ εύκολη στη θεραπεία. Χρονοβόρα, έτσι. Χρονοβόρο και θεραπεία. Υπάρχουν θεραπείες τοπικές, υπάρχουν συστηματικές θεραπείες. Τώρα τελευταία έχει εμφανιστεί μια καινούρια θεραπεία με λέιζερ. Mm-hmm. Τι κάνω και εγώ αυτή τη θεραπεία, αλλά πρέπει να γίνει σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Mm-hmm.
επειδή οι μύκητες είναι ευαίσθητες γενικά. Και σε περίπτωση που ο μύκητας προχωράει μέχρι στην μήτρα του νυχιού, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ πιο δύσκολη η θεραπεία. Θεραπεύονται μεν τα νύχια, αλλά μετά παραμείνει μια μικρή δυσμορφία. Επειδή αν πειράζεται η μήτρα του νυχιού, το νύχι βέβαια δεν θα μεγαλώσει σωστά. Αν είναι εύκολο να δείξουμε και τις επόμενες εικόνες. Συνήθως μετά από την ίαση έχουμε καινούριο νυχάκι, δηλαδή όποιο βγαίνει είναι γερό και καθαρό κτλ. Το νύχι που βγαίνει, εμείς βασικά βλέπουμε πως προχωράει το άρρωστο νύχι, ναι, ναι, και βγαίνει το καλό, το σωστό νύχι. Ναι. Βέβαια πρέπει να γίνει μια και μετά τη θεραπεία, πρέπει να γίνει μια συντήρηση ουσιαστικά. Χρειάζεται πάντα. Χρειάζεται μια συντήρηση με κάποιες τοπικές αγωγές, ώστε να μην εμφανίζονται πάλι μύκητες. Και αν μιλάμε για κυρίες ή για δεσποινίδες νεαρές, μετά για ένα διάστημα πρέπει να φροντίζουν να μην βάφουν τα νύχια τους, να κάνουν κάποια καλό αγωγή. Καλό είναι να μην βάφουν τα νύχια. Βέβαια, αν θέλουν να τα βάψουν, να έχουν και μια ιδιαίτερη περίπτωση, να βάψουν τα νύχια, αλλά όσο γίνεται να μην είναι βαμμένα. Ναι. Και να κάνουν κάποια προστασία. Θα σας πω λίγο αργότερα. Εννοείται αυτή ότι την θα ιστορία. Μας τα πείτε αυτά. Θα ήθελα να δείξουμε μια εικόνα, το νούμερο 24, αν είναι εύκολο, 25. Όπου τι θα δούμε. Θα δούμε ονιχοντιστροφία, είναι αυτά που σας έλεγα. Αυτά τα νύχια δεν είναι άρρωστα ουσιαστικά. Αλλά. Είναι νύχια τα οποία υποφέρουν, όπως βλέπετε, δεν είναι άρρωστα. Είναι καλά νύχια. Έχω δει τέτοια νύχια. Δεν έχουν μύκητες, δεν έχουν... Τότε... Βλέπετε, υπάρχει μια κακή αιμάτωση. Βλέπετε, τα δάχτυλα είναι λίγο πιο κόκκινα, υπάρχει μια... κακή αιμάτωση ουσιαστικά. Οπό και το νύχι δεν τρέφεται γιατρέ, σωστά. Μου, ναι, τι γίνεται σε αυτές εκεί. Τις περιπτώσεις ουσιαστικά θεραπεία είναι συντηρητική αγωγή. Με κάποιες κρέμες, με ουρία, με σαλικυλικό που κάνουν, με λιμάρισμα. Μια και συντήρηση. Δηλαδή δεν μπορούν. Επανέρχονται. Δυστυχώς χρειάζεται μια συνεχόμενη συντήρηση. Επίσης και η επόμενη εικόνα είναι το ίδιο. Ίδιας πάθησης εννοείται. Ναι. Έχω δει κάτι παρόμοιο και η επόμενη εικόνα το ίδιο. Ονιχοντιστροφία. Όπως βλέπετε. Σαν γρατζουνισμένα είναι σαν αυτά. Γρατζουνισμένα, από πάνω. Ναι. Σαν να έχει καταστραφεί όπως τους από πάνω. Περίεργο. Ναι. Αν είναι εύκολο, θα ήθελα να μου δείξετε την εικόνα 29. Αυτή είναι μια πάθηση πολύ πιο σπάνια, λέγεται ονιχογρίφωση. Ονιχογρίφωση. Αυτό εμφανίζεται στις μεγάλες ηλικίες, όταν δεν μπορούν να κόβουν τα νύχια τους ναι. σωστά. Και εκτός από. Μεγαλώνουν και γίνονται γαμψά. Ναι. Μεγαλώνουν όπως βλέπετε. Πω, αυτά είναι και πράσινα όμως για τρέμο. Όχι, δεν είναι. Είναι ονιχογρίφωση, απλώς είναι πιο. Φαρδιά νύχια, πιο μεγάλα, με πολύ μεγάλη δυσκολία περιποιούνται αυτά τα νύχια και θέλουν μια ειδική περιποίηση. Υπάρχουν κάποια... θέλουν οπωσδήποτε μανικιούρ, αλλά μανικιουρίστα όχι να φτιάξουμε τα νύχια, ναι. να τις συντηρούμε. Ναι. Αυτά τα νύχια θέλουν μια ιδιαίτερη περιποίηση, ναι. Θέλουν τώρα... τροχό. Ποιος ξέρει να ασχοληθεί με τέτοιες παθήσεις. Ένας άνθρωπος που ασχολείται μόνο με μανικιούρ δεν ξέρω αν είναι ειδικός για να υπάρχουν ασχοληθεί με τέτοιες παθήσεις. Υπάρχουν κάποιες ειδικές ποντολόγοι που ασχολούνται Οδολόγοι. Με αυτές τις παθήσεις. Ναι. Ουσιαστικά θέλουν μια φροντίδα αυτά τα νύχια. Ναι, ναι. Ειδικού τύπου. Συνήθως οι ηλικιωμένοι έχουν έτσι αλλίωση στο χρώμα των νυχιών ναι, κτλ. Συνήθως οι ηλικιωμένοι. Γιατί επειδή δεν τρέφεται σωστά το νύχι, η κυκλοφορία είναι ελλειπής στις μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν απορροφούνται σωστά κάποια συστατικά, δεν τρέφονται σωστά, η κυκλοφορία είναι ελλειπής. Όλοι είναι παράγοντες που επιβαρύνουν την κατάσταση και εμφανίζεται αυτή η ονιχογρίφωση. Όχι ότι είναι όλα έτσι όταν μεγαλώνει κάποιος, αλλά ότι όχι. Μπορεί να αλλάξει το χρώμα. Μπορεί να αλλάξει το χρώμα, μπορεί να γίνει πιο. Θα ήθελα να ανοίξω αυτή είναι η τελευταία εικόνα η οποία θα σας δείξω. Απλώς θα ήθελα να το δείξω πιο πολύ, την εικόνα το νούμερο 28, αν είναι εύκολο. Αυτή είναι μια περίπτωση πολύ σπάνια. Λέγεται πιογόνο κοκκίωμα. Όταν πρωτο είδα. Αιματάκι έχουμε εδώ. Οφείλω να σας πω ότι όλες οι εικόνες είναι από το ιατρείο. Είναι ναι, ναι. ασθενείς που τους παρακολουθώ, που είχα. Ναι, που προσπαθώ να βοηθήσω. Εδώ τον νύχι όμως γιατί είναι πιογόνο κοκκίωμα. Αυτό το νύχι όταν το πρωτο είδα ήμουν πολύ. Είχα έτσι ένα προαίσθημα ότι μπορεί να είναι κάτι ανησυχητικό. Θα μπορούσε να είναι ένα αμελανοματικό μελάνωμα, ένα ακάντο κυταρικό καρκίνωμα. Μπορούσε να είναι κάποιες πατήσεις οι οποίες είναι βαριές πατήσεις, όμως ήταν ένα απλό πιογόνο κοκκίωμα που έφυγε με μια απλή χειρουργική αφαίρεση. Δηλαδή αφαιρέθηκε τοπικά αυτό το κόκκινο. Ναι, αφαιρέθηκε τοπικά και είναι πάρα πολύ καλά, κυρία. Ναι. Αυτά που θα ήθελα να πω ότι, που είπαμε και στην αρχή και να τονίσω. Οτιδήποτε εμφανίζεται στον νύχι πρέπει να πάμε σε ειδικό να μας πει αν είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί
Είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε μια απλή παρακολούθηση. Χρειάζεται αγωγή. Να μην το αφήνουμε. Τοπική ή συστηματική, να μην το αφήνουμε. Να μην το αφήνουμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Και να μην αφήσω έτσι μια άσκημη γεύση μετά από τόσες εικόνες οι οποίες ήταν. Τι θα μιλήσουμε για αισθητική νυχιών τώρα. Θα ήθελα να σας πω μερικά πραγματάκια για τα νύχια και για τα Πείτε χέρια. Πείτε μας και για το νερό όμως, γιατρέ μου, που πλένουμε τα πιάτα και τα έχουμε συνέχεια στην νερά. Φοράμε γάντια, μήπως τα γάντια προκαλούν μυκητές. Τι να κάνουμε, να κρατήσουμε τα νύχια μας σε μια καλή κατάσταση. Για πείτε μας. Θα ήθελα να κάνουμε καλή ενυδάτωση. Τι σημαίνει αυτό. Πάντα η κρέμα χεριών να φροντίσουμε να είναι για τα νύχια. Μετά το πλύσιμο, πολύ καλό πλύσιμο των χεριών, πολύ καλό στέγνωμα και πάντα να βάλουμε μια κρέμα χεριών. Αυτή η κρέμα μπαίνει και στα νύχια και κάνουμε ένα ήπιο μασάζ στα νύχια. Όταν κάνουμε δουλειές που χρειάζεται να πολύ ώρα τα χέρια μας στο νερό, πλύσιμο των πιάτων, αν χρειάζεται να πλύνουμε κάποιο ρούχο στο χέρι, καταριότητα του σπιτιού, πάντα με γάντια. Από λάτεξ ή από καουτσού, ανάλογα. Τα προτιμούσα όχι αυτά τα κλασικά γάντια, τα πλαστικά, επειδή μπορεί να προκαλέσουν αλλεργίες. Όχι τα νύχια δεν τα πειράζουν, αλλά πιο πολύ για τα χέρια. Και η δερμάτιτα χεριών είναι μια πάθηση η οποία είναι πολύ δύσκολη. Αν εμφανίζεται μετά, πολύ δύσκολο την. Οπότε από πού προμηθευόμαστε, κανονικά από υπερκαταστήματα. Από το φαρμακείο. Το καλύτερο από είναι από το φαρμακείο. Ειδικά αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά διαστήματα, καλό είναι να κάνουμε ένα ήπιο peeling στα χέρια. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Λίγο αλάτι. Λίγο λεμόνι, χοντρό αλάτι ή ζάχαρη, ένα ήπιο peeling, τρίβουμε λίγο τα χέρια. Και στην περιοχή των νυχιών. Και στα νύχια και στα χέρια. Και στα νύχια ώστε να φύγουν τα νεκρά κύτταρα. Μετά ξεπλένουμε τα χέρια με χλιαρό νερό και είναι ωραία. Για την υγιεινή των νυχιών και των χεριών. Για την υγιεινή των νυχιών, ναι. Κάθε φορά πολύ καλό στέγνωμα, δηλαδή να μην αφήνουμε τα νερά, όπως είπαμε, πολύ νερό στα νύχια. Υγρασία. Υγρασία στα νύχια βοηθάει στην εμφάνιση. Το μήκος των νυχιών, δεν ξέρω τώρα αν είναι ανόητη η ερώτηση μου, εγώ θα την κάνω. Το μήκος των νυχιών έχει να κάνει με την υγιεινή, δηλαδή είναι προτιμότερο να μην είναι πολύ μακριά τα νύχια, όχι, να είναι πιο καθαρά, να μην μαζεύουν μέσα μικρόβια και τέτοια. Αν προφροντίζουμε τα νύχια, αν τα είναι καθαρά τα νύχια, δεν νομίζω. Το μήκος των νυχιών δεν είναι κάτι που να μας πειράζει. Η ταχύτητα αύξηση των νυχιών υποδηλώνει κάποιο πρόβλημα υγείας. Όχι, τα νύχια μεγαλώνουν με ένα ρυθμό περίπου 0,1 χιλιοστά, δηλαδή 0,9 χιλιοστά, δηλαδή πάρα πολύ λίγο. Γι' αυτό τα νύχια πρέπει μια φορά το μήνα πρέπει να κόβουμε τα νύχια. Μεγαλώνουν πάνω κάτω ένα χιλιοστό, ας πούμε. Ναι. Καλό είναι αν δεν μεγαλώνουν καλά να κάνουμε μια πρόσληψη βιταμίνη Β, κόμπλεξ σύμπλεγμα Β βοηθάει. Επίσης το ασβέστιο βοηθάει να μεγαλώνουν τα νύχια σωστά, το ψευδάργυρο, κάποιο συμπλήρωμα. Ή βέβαια μπορούμε όλα αυτά τα συμπληρώματα να τα βρούμε στο κατάστημα, στα κάποια φαγητά, σε τροφές. Υπάρχουν τροφές, τα θαλασσινά, τα τυριά, το γιαούρτι. Όλα αυτά βοηθάνε, το κόκκινο κρέας, τα δημητριακά αυτά έχουν. Βοηθούν τα νύχια. Βοηθάνε τα νύχια. Τα νύχια καλό είναι να τα κόψουμε ούτε πολύ. Κοντά. Μητερά. Ούτε πολύ κοντά, ούτε πολύ μητερά. Το ιδανικό είναι να είναι λίγο στρογγυλό το νύχι, μικρές γωνίες ώστε όταν μεγαλώνει το νύχι να μην μεγαλώνει στο δέρμα και να κάνουμε καμία περιονυχία σε αυτές τις περιπτώσεις που μεγαλώνει. Με τις παρονυχίλες τι γίνεται, αν τις λέω σωστά. Καλό είναι αυτό να μην κόβουμε, να μην τις κόψουμε, ειδικά σε περίπτωση που γίνεται μια περιποίηση των νυχιών, να μην τρέχει αίμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην τρέχει το αίμα. Αν τρέχει το αίμα, είναι πύλη είσοδος μικροβίων και πολύ εύκολα μπορεί να κάνει κανείς περιονυχία. Έχω και ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την αισθητική των νυχιών φυσικά και την υγιεινή παράλληλα όμως. Τι πρέπει να προσέχουμε όταν πηγαίνουμε σε κάποιες ειδικούς για να περιποιηθούν τα νύχια μας. Τι πρέπει να έχουμε στο νου μας, ποιες είναι σωστές επαγγελματίες δηλαδή. Να είναι σωστοί επαγγελματίες, να αποστηρώνουν τα εργαλεία, αν είναι εφικτό να είναι μιας χρήσεως όλα. Τα νύχια πρέπει να τα καταρρύσουν πάρα πολύ καλά. Πάντα πριν την βαφή να γίνει μια στρώση, ένα προστατευτικό, γι' αυτό έλεγα στην αρχή για κίτρινα νύχια. Ναι. Δεν χρησιμοποιείται αυτό το σωστό, το προστατευτικό. Το υλικό που μπαίνει πριν το μανό. Πριν το μανό και δεν προστατεύεται το νύχι. Και επίσης το ασετόν χαλάει το νύχι.
επειδή το ασετόν παίρνει βασικά τα λιπίδια και φεύγει, αφυδατώνεται με αυτόν τον τρόπο το νύχι. Κυκλοφορούν όμως κάποια στο εμπόριο που υπάρχουν έχουν μέσα ασετόν με λάδι. Ναι. Καλύτερα είναι να χρησιμοποιείτε αυτό το ασετόν που έχει μέσα και αυτό το λάδι που προστατεύει ταυτόχρονα και τον νύχι. Και καλό είναι κατά διαστήματα να κάνουμε μασάζ με απλό λάδι, με λάδι ηλιάς. Λίγο λάδι, μετά το μπάνιο, καλό είναι. Λίγο ένα ήπιο peeling με το αλάτι, ναι. Πολύ εύκολο. Πολύ καλό στέγνωμα και λίγο λάδι που ταΐζει πάρα πολύ ωραίο το νύχι. Αλήθεια. Καλό είναι αν βάφουμε πάρα πολύ συχνά τα νύχια να κρατήσουμε ένα μονικό διάστημα χωρίς μανό. Θα ήθελα να σας δείξω μερικές εικόνες που ελπίζω να σας αρέσει. Το 33. Για να δούμε, γιατί είπατε και ότι μας εκεί και πέρα όλες. 33 ήταν εθνικό. Α, καταπληκτικά. Τα νέα κορίτσια που μας βλέπουν θα ενθουσιαστούν. Ναι. Επειδή βέβαια. Τώρα είναι αυτή η τάση, τα νύχια είναι βασικά και τέχνη. Και τέχνη, είναι ναι. Είναι τέχνη. Όπως βλέπετε, είναι κάτι καταπληκτικά νύχια. Πίστευα. Είναι τέχνη. Πού είναι το νύχι, είναι, πολύ, είναι κομμένο, πολύ κοντά όπως βλέπετε. Αλλά είναι ένα καταπληκτικό είναι νύχι. Είναι υγιή τα νύχια αλλά αυτά. Αλλά δεν χρειάζεται με άλλα λόγια να βάψουμε, να έχουμε τα νύχια πάρα πολύ μεγάλα. Η επόμενη εικόνα είναι ένα το οποίο, είναι κάποια νύχια που είναι βαμμένα όπως βλέπετε. Να. Αλλά είναι βαμμένα σε πολύ καλοκαιρινούς σε ρυθμούς, σε καλοκαιρινά Τόνς. Χρώματα. Ναι. Έχουμε κομψά ωραία πράγματα. Θα ήθελα να δείξετε και τις υπόλοιπες εικόνες. Είναι βασικά να φτιάξουμε έτσι λίγο τη διάθεση πριν. Ναι, βέβαια. Γιατί προηγούμενες εικόνες σας χάλασα έτσι είδαμε, λίγο. Είδαμε, αλλά ναι, ήθελα ναι. Να, λίγο τρομακτικές να χτυπήσω εικόνες. Ένα καμπανάκι τέλεια. Ουσιαστικά. Σε κάποιες χώρες είναι πολύ σημαντικό μέρος περιποίησης των νυχιών. Με στην κουλτούρα τους δηλαδή, το να περιποιούνται οι γυναίκες τα νύχια, να τα αφήνουν πολύ μεγάλα. Ναι, αραβικά υπάρχει. Κράτη, Ανατολή, έτσι. Στην Ινδία, είναι, Ινδία. Έχουν μια κουλτούρα για τα νύχια. Και υπάρχουν και κάποιες θρησκείες, Ινδουιστές, που έχουν αφήνει τα νύχια τους να μεγαλώσουν πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Ώστε να είναι σαν... Είναι μέρος της κουλτούρας, μέρος της παράδοσης τους και της θρησκείας τους. Το βλέπουμε περιποιημένα, όμορφα, κομψά, υγιέστατα. Υγιέστατα νύχια τα οποία τα προσέχουν. Υπέροχο να τα βλέπεις. Χάρμα οφθαλμών πραγματικά. Και δεν είναι και πολύ δύσκολο να το κατορθώσουμε αυτό. Αρκεί να είμαστε λίγο προσεκτικοί, έτσι. Ναι, αρκεί να είμαστε λίγο προσεκτικοί, τα νύχια να τα προσέχουμε. Αν βάφουμε τα νύχια συχνά, καλό είναι να τα αφήσουμε. Να ρωτήσω για το τζέλ, για τα τεχνητά. Επιβαρυνούν, θέλουν ένα διάστημα να ξεκουράσουν τα νυχάκια μετά. Όσο αφορά το τζέλ, καλό είναι, πρέπει να γίνει καταρχήν από επαγγελματίας. Σαφώς. Πρέπει να γίνει ένα πολύ καλό καθαρισμό, επειδή πολλές φορές μπορεί να εγκλωβίζονται μέσα μικρόβια. Κάποια μικρόβια, κάποιες μύκητες και όταν βγάζει κανείς το τζέλ, το νύχι είναι άρρωστο. Να αποκαλύπτεται ένα άρρωστο νύχι. Ναι. Ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να φτιάξει αυτό το νύχι. Αν γίνεται όμως από επαγγελματίες με μια σωστή περιποίηση. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως, κατά διαστήματα, αυτά τα νύχια θέλουν και ξεκούραση. Και λένε και οι ειδικοί ακόμα που το κάνουν, ότι πρέπει μετά για ένα διάστημα να τα αφήσεις να τραφεί το νύχι, να αποκτήσει την προηγούμενη του, όπως είπατε και εσείς. Εξασθενεί, λένε το νύχι μετά από αυτό. Γίνεται λίγο πιο αδύναμο. Εξασθενεί το νύχι, επειδή αν κολλάς και ξεκολλάς κάποια πράγματα, χρησιμοποιείς ασετόν. Φυσιολογικό. Χρησιμοποιείς λίμες, είναι φυσιολογικά. Βερικά, αυτά τα κερατινικά κύτταρα. Είπαμε στην αρχή ότι το νύχι είναι ζωντανό μας κομμάτι. Ναι, ναι. Μπορεί να φαίνεται είναι νύχι, μπορεί να το κόβουμε και δεν πονάμε. Κόβουμε τα μαλλιά και δεν πονάμε. Αν κόβουμε τη μύτη μας πονάει. Αν κόβουμε το δάχτυλο. Εννοείται, γιατρέ μου, τι είναι αυτά που λέτε αλλά τώρα. Αλλά το νύχι, όταν κόβουμε το νύχι, δεν πονάει. Όμως παρόλα αυτά το νύχι είναι ένα ζωντανό μας κομμάτι. Εννοείται. Βλέπουμε και το ρυθμό που μεγαλώνει. Υπάρχει, δεν μεγαλώνει, είναι ναι. Στατικός οργανισμός. Και γι' αυτό να το προσέχουμε, να το φροντίσουμε, αλλά πρέπει να το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Και επειδή είναι πάρα πολύ μόδα η περιποίηση των νυχιών, και καλό είναι που είναι μόδα. Καλό είναι. Ναι, γιατί από τα νύχια που. Έχω πάμε ένα νύχι. Βέβαια, μα αυτό είπα ότι πρέπει να δείξουμε και οι δύο σήμερα τα νύχια μας στο κοινό για να τους πείσουμε ότι τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας που μας λέει η κυρία Δουλαβέρη. Λοιπόν, επειδή είναι μέρος της εμφάνισής μας, ειδικά εμείς οι κυρίες τώρα θέλουμε ένα περιποιημένα χέρια, περιποιημένα νύχια ποδιών κτλ. Πολύ σημαντική η υγιεινή και το σε ποιους ειδικούς απευθυνόμαστε. Δηλαδή η απολή μας είναι πάρα πολύ σημαντική, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι πολύ, πολύ καθαρά τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι ειδικοί. Πού θα πάμε, ποιος θα καθαρίζει τα νύχια, να υπάρχει ένα κέντρο, ένα Ινστιτούτο, το οποίο είναι να είναι όλα τα εργαλεία ναι. αποστηρωμένα. Να περνούν από κλίβανο, όπως λέμε, ναι, να είναι απολυμανωμένα. Και αν είναι δυνατόν, υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίες που χρησιμοποιούν μια χρήσεως. Αυτό είναι το ιδανικό. Αυτό είναι το ιδανικό. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, μιας πραγματικά. Χρήσεως, και σε αυτές τις περιπτώσεις. Σίγουρα δεν θα μπορέσει να κολλήσει τίποτα.
Επειδή πραγματικά φανταστείτε να εγκλωβίζει μέσα το μύκητα ή μια ψευδομονάδα ή κάποιο άλλο μικρόβιο ή ένα προτέαση, που αυτά τα μικρόβια υπάρχουν γύρω μας. Ακριβώς. Δηλαδή, αν κάνουμε δεν είναι σπάνια. Όχι, αν κάνουμε μια καλλιέργεια στα χέρια μας, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά μικρόβια. Πλύνεις τα χέρια και κάνεις μια απλή καλλιέργεια και εμφανίζονται αρκετά μικρόβια. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το νύχι κλείνεις κάτω από αυτό το πλαστικό, το νύχιτο ή το μανό ή οτιδήποτε άλλο. Κλείνεις κάποιο μικρόβιο. Αυτό κάτι πρέπει να κάνει εκεί. Τι κάνει, δυσδύει το νύχι. Είπαμε το νύχι είναι ζωντανό. Δεν τα βγει προς τα έξω από το μανό ή από το τζέλ. Βέβαια. Μπαίνει μέσα και κάνει μια λίμωση η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Και το δυσάρεστο είναι ότι έχεις ένα νύχι, ένα χέρι περιποιημένο, ένα νύχι εξωτερικά. Βαμμένο, εξωτερικά. Βγάζεις το μανό και εμφανίζεται μια εικόνα, μια εικόνα που άσχημη. Σε τρομάζει. Μα γιατί και γιατί σε μένα. Γι' αυτό το λόγο όλοι πρέπει να γίνουν σωστές επιλογές. Να τα πάθουμε όλοι, όλοι μπορούμε αυτά. Να το πάθουμε. Κάποιοι εξαρτώνται από εμάς, αλλά όχι από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Δεν εξαρτώνται πάντοτε όλα από τη δική μας τη φροντίδα του οργανισμού μας. Όχι, αυτό αν είναι εμφανιστεί σίγουρο. Κάτι και επειδή είπατε ότι είναι καμπανάκι για κάποιες παθήσεις, θα εμφανιστεί. Εμείς σας έχουμε το νου μας αναδιαστήματα, κυρίες, να τα καθαρίζουμε, να τα ξεβάφουμε και να τα παρατηρούμε προσεκτικά. Και γενικότερα όλοι να έρχονται σε ειδικούς γιατρούς εσάς. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν υπάρχουν κάποιες τραγικές και ανήκεστες βλάβες στα νύχια, δηλαδή πέρα από ένα-δύο περιστατικά, τα πιο πολλά έχουν τη θεραπεία τους. Οι παθήσεις των άνοιχων τις περισσότερες φορές θεραπεύονται. Υπάρχουν κάποιες που είναι μακροχρόνια. Ναι, για αυτό ήταν σαφές. Ψωρίαση αυτό, στα νύχια, αυτό ήταν ψωρία, σαφές, τα ψωριασικά νύχια. Θέλουν θεραπεία αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα και παρουσιάζει μια βελτίωση. Μπορεί και να μην φύγουν ποτέ, όμως δεν πονάνε, δεν είναι επικίνδυνα, δεν απειλείται η ζωή του ασθενούς. Σημαντικό. Όμως υπάρχουν κάποιες παθήσεις, το μελάνωμα για παράδειγμα, ή η ψευδομονάδα, ναι, που, πρέπει οπωσδήποτε να θεραπεύεται. Θέλουν ειδική αγωγή. Επίσης, ονειχομικητίαση, οπωσδήποτε, μύκητες στα νύχια πρέπει να θεραπεύονται, ειδικά στα άτομα που είναι σε άνοσο καταστολή. Υπάρχουν αρκετά άτομα που παίρνουν κάποια φάρμακα, κάποια αγωγή, ναι, για κάποιες άλλες πατήσεις. Ναι. Και πολύ πιο εύκολο, ειδικά σε αυτά τα άτομα, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν θεραπεία, ώστε τα νύχια να είναι υγιείς. Έτσι. Το μήνυμα λοιπόν ποιο θα είναι προς τις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθούν, γιατρέ μου, σήμερα? Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε βλάβη στα νύχια, κάτι που δεν υπήρχε μέχρι πρόσφατα, να κάνω μια επίσκεψη στον δερματολόγο, να κάνω μια πολύ καλή κλινική εξέταση. Χωρίς φόβο και χωρίς φόβο. Τις περισσότερες φορές θεραπεύονται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πατήσεων. Αν θέλουμε να περιποιηθούμε τα νύχια μας, μπορούμε να το κάνουμε άνετα, χωρίς φόβο. Απλώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ακριβώς. Και τι είναι το πιο ωραίο από ένα ωραίο νύχι? Ακριβώς. Μια πολύ καλή διάθεση είναι ένα πολύ ωραίο νύχι, έτσι. Σας ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ. Οι φίλες και οι φίλοι είμαι σίγουροι ότι πήραν το μήνυμά τους. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.